The Mini Design Lab, είμαστε backstage στο Madwalk 2018 by Serkova και δίπλα μου είναι η Αλεξάνδρα Αναγνώστου και το brand Sunset Go. Είστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι. Θέλω να μου πεις, Αλεξάνδρα μου, ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν τη συλλογή σου? Είναι πάρα πολύ καλοκαιρινή, χρωματιστή. Τι να σου πω άλλο, πολύ girly. Εντάξει, αυτά. Τι κάνει την κολεξιόν σου να ξεχωρίζει? Θέλω να ξεχωρίζει. Τώρα τι κάνει? Λοιπόν, προσπαθώ να χρησιμοποιώ πράγματα που είναι τάσεις, κάποια prints τα οποία να είναι όντως, ας πούμε, στη μόδα κτλ. Αυτό νομίζω βασικά. Δηλαδή προσπαθώ να βρίσκω πράγματα τα οποία να είναι αυτή τη στιγμή στη μόδα και να το εξελίσσω λίγο παραπάνω από εκεί και πέρα. Ποια είναι η συμβουλή που θα έδινε σε έναν ανερχόμενο και νέο σχεδιαστή? Να έχει υπομονή, να αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει και αν κάνει αυτά τα δύο πράγματα θα είναι μια χαρά. Όλο το Fashion Crowd θα περάσει σήμερα από εδώ και θα δει τις δημιουργίες σου. Θέλω να μου περιγράψεις με μία λέξη τα συναισθήματά σου. Ενθουσιασμός. Είμαι ενθουσιασμένη. Αυτό. Πώς νιώθεις που το Mini σου δίνει τη δυνατότητα φέτος να βρεθείς εδώ και να παρουσιάσεις τις δημιουργίες σου στο catwalk του Madwalk? Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Mini Ελλάς για αυτή την ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία ενέργεια για εμάς τους Mini Designers. Το Mini είναι ένα σύμβολο του design από το 1959. Θέλω να μου πεις ποιο πιστεύεις ότι είναι το μυστικό αυτής της διαχρονικής επιτυχίας. Το design του βασικά, το πόσο όμορφο είναι και γενικά, δηλαδή αυτό το πρώτο μοντέλο παίζει και να είναι και το πιο ωραίο ιστορικά από τότε ως τώρα. Όλα τα μοντέλα Mini βασίζουν το design τους στις καμπύλες γραμμές. Εσύ από πού εμπνεύστηκες για τη δική σου συλλογή? Από το καλοκαίρι. Εξού και το όνομα του brand, Sunset Go. Τέλος. Εάν επέλεγες ένα μοντέλο Mini για να φωτογραφίσεις τη νέα σου συλλογή, τη καλοκαιρινή, τη χειμερινή, όποια θέλεις, ποιο θα ήταν αυτό που θα επέλεγες? Παρόλο που οδηγώ και η ίδια Mini, οπότε είμαι φαν ούτως ή άλλως, θα προτιμούσα αυτό που είπες πριν, του 1959, το vintage. Ναι. Έχω και κάποια prints, θα έδαινε πολύ ωραία για φέτος. Και με ποια κριτήρια είναι η τελευταία ερώτηση, επέλεξε να μας παρουσιάσει το συγκεκριμένο outfit στο catwalk που θα κάνει το The Mini Design Lab? Ήθελα να είναι κάτι έντονο, να μείνει στους παρευρισκόμενους. Ελπίζω να τα καταφέρουμε.